Τα προβλήματα των κατοίκων της κοινότητας της Νέας Καρβάλης τους τελευταίους μήνες επικεντρώνονται στα κυκλοφοριακά προβλήματα, όπου μεγάλο μέρος των οδηγών για να αποφύγουν τα διόδια στην Άσπρη Άμμο περνούν μέσα από την κοινότητα, ενώ την ίδια ώρα οι κάτοικοι ζητούν να βρεθεί μία λύση στο πρόβλημα των διόδιων, τουλάχιστον για τους μόνιμους κάτοικους της περιοχής. Αρχικά θα ήθελα να πω δημόσια ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους χωριανούς μου που για τρίτη συνεχόμενη φορά με βγάζουν πρώτο σε διαφορά ψήφων μέσα στο χωριό. Τις τελευταίες δύο φορές έτυχε να ταιριάζει το αποτέλεσμα και να είμαι πρόεδρος της κοινότητας αυτής. Είναι πολύ μεγάλη τιμή σε μένα. Θεωρώ ότι όλοι εμείς οι πρόεδροι των κοινοτήτων είμαστε υπηρέτες των χωριών μας, γιατί κάπως έτσι το ερμηνεύω μετά από την εμπειρία που έχω τα τελευταία 13 χρόνια που είμαι στο Κοινοτικό Συμβούλιο, είτε σαν αντιπρόεδρος, είτε σαν αντιπολίτευση, είτε σαν πρόεδρος. Να πάμε στα προβλήματά μας. Τα προβλήματα δεν τελειώνουν ποτέ. Νομίζω ότι η καθημερινότητα είναι ένα πρόβλημα το οποίο προσπαθήσαμε και το καταφέραμε στο καλύτερο δυνατό μέσα στη Νέα Καρβάλη. Τα γενικά προβλήματά μας είναι φυσικά η αύξηση της κίνησης των τροχοφόρων μέσα στον οικισμό, απόρρια των διοδίων που έχουν στηθεί στο ύψος της τάσης του Χαλκερού, οι ενέργειες που κάναμε όλο αυτό το διάστημα και πριν ακόμα ξεκινήσει τη λειτουργία τους ο σταθμός διοδίων, δεν μπορέσαμε να βρούμε ένα αποτέλεσμα το οποίο θα ήταν καλό, ικανοποιητικό για τους κατοίκους της περιοχής. Δεν σταματάμε όμως εδώ, θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας, μιας και ο υπουργός, ο αρμόδιος υπουργός έχει αλλάξει. Υπάρχει καινούρια κυβέρνηση στο κράτος, υπάρχει και καινούρια διοίκηση πλέον με νέα εντολή στο Δήμο Καβάλας και μέσα από αυτούς τους φορείς και με πίεση προς τους βουλευτές, τοπικούς βουλευτές, θα προσπαθήσουμε να έχουμε αυτή τη φορά κάποιο αποτέλεσμα. Δεν ξέρω πού θα καταλήξει το θέμα. Η προσπάθειά μας όμως θα συνεχιστεί. Ήδη υπάρχει μία κίνηση προς τους βουλευτές, η οποία θα υλοποιηθεί αυτή την εβδομάδα, αν όχι αυτή την εβδομάδα, τουλάχιστον μέχρι την αρχή της άλλης εβδομάδας, έτσι ώστε να κινηθούμε πάλι προς την πλευρά του Υπουργείου, αφού ξέρουμε πολύ καλά ότι το θέμα είναι καθαρά απόφαση σκία, δηλαδή απόφαση του Υπουργού, του αρμόδιου Υπουργού. Πιστεύουμε ότι αυτή τη φορά θα έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα, γιατί δεν νοείται να εξαιρείται αυτή η περιοχή τη στιγμή που άλλα διόδια μέσα στο νομό μπορούν οι κάτοικοι των περιοχών εκείνων να κινούνται χωρίς να πληρώνουν διόδια. Ελπίζω να το δει ο Υπουργός από την καλή πλευρά και να ευοδοθεί αυτή η τελευταία προσπάθειά μας. Τώρα, τα προβλήματα τα καθημερινά του χωριού πιστεύω ότι μπορούμε και τα αντιμετωπίζουμε. Σκοπός μας, στόχος μας είναι η εξέλιξη της περιοχής, τόσο του ιστορικού κέντρου της Νέας Καρβάλης, όπου υπάρχει μια μελέτη και περιμένουμε τη χρηματοδότηση για να υλοποιηθεί. Το δεύτερο μέρος είναι η αξιοποίηση, η περαιτέρω αξιοποίηση του παραλιακού μετόπου, όπου φέτος πιστεύω ότι δεν είχαμε ούτε ένα κενό κατάλημα έτσι ώστε να φιλοξενήσουμε άλλους τουρίστες, κυρίως από τις όμορες χώρες, γιατί από τις 15 Ιουνίου μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου όλα τα καταλήματα ήταν κλειστά. Εδώ να πούμε ότι είχαμε την λειτουργία του καινούριου ξενοδοχείου που έδωσε μια άλλη εικόνα στο χωριό μας και πιστεύω ότι η εξέλιξη θα είναι ακόμα καλύτερη, γιατί γνωρίζουμε ότι οι Γερμανοί επιχειρηματίες, μηχανικοί καθώς επίσης και εταιρείες έχουν αγοράσει οικόπεδα μέσα στον οικισμό, τα οποία θα τα αξιοποιήσουν το επόμενο χρονικό διάστημα, θα γίνουν καταλήματα κυρίως για Γερμανούς τουρίστες οι οποίοι θέλουν να έχουν θερινή κατοικία στη Νέα Καρβάλη. Τέλεια. Αυτά. Θέλω λίγο να κάνουμε πλάνα.